Η υπηρεσία μας απαλύνει τον πόνο σας και σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Πώς ακριβώς? Με την άδειά σας αποκτάμε πρόσβαση σε κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία και social network του αποθανόντος. Εδώ και 3-4 γενιές, οι άνθρωποι αφήνουν ένα τεράστιο αρχείο πληροφοριών που αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα τους. Tweets, status, likes, emails και άλλα πολλά μπορούν να μας βοηθήσουν να χαρτογραφήσουμε την ομιλία και συμπεριφορά του άντρα σας. Και πώς ακριβώς θα μοιάζει? Θα είναι ένα ολόγραμμα στις κανονικές διαστάσεις του άντρα σας. Αυτό θα γίνει μέσα από φωτογραφίες που έχει ανεβάσει ο ίδιος κατά καιρούς. Έπειτα θα περάσουμε αυτή την εφαρμογή στο προσωπικό σας e-cloud και θα είναι έτοιμο για χρήση. Μη φοβάστε, στις μέρες μας είναι σύνηθες. Όλοι το κάνουν αυτό. Λοιπόν, είσαι στα αλήθεια εσύ? Ποιος άλλος?
Χτύπησες κάπου? Ποτέ έκανα πρώτη φορά ποδήλατο. Μωρό μου, πας καλά? Πες μου, θυμάσαι? Αν και δεν βλέπω το, γιατί 9 χρονών. Ικανοποιήθηκες? Να ξέρεις πόσο μου έχει λείψει. Τώρα είμαι εδώ. Μπράβο ρε Άννα, καιρός ήτανε. Δεν ξέρω ρε Φέη, δεν άντεχα άλλο μόνη. Και η Μαρία όταν πέθανε ο άντρας της και το έκανε, δεν το μετάνιωσε καθόλου. Απλώς και πάλι δεν νιώθω την παρουσία ενός ανθρώπου μες στο σπίτι. Καλέ, αυτό είναι καλύτερο και από άνθρωπος. Άσε που δεν λερώνει κιόλας. Μετά από πάρα πολύ καιρό έκανες και κάτι για τον εαυτό σου ρε Άννα. Τον είχες παραμελήσει εντελώς. Μην νιώθεις τύψεις. Πότε να έρθω να τον δω? Μου έλειψε. Περίμενε πρώτα να μπούμε σε ένα ρυθμό. Τα πράγματα ακόμα είναι λίγο περίεργα. Άντε σε κλείνω τώρα, έχω δουλειά. Πώς είναι όταν πεθαίνεις? Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Ξέρεις, όταν πέθανες, είχα κουραστεί από όλη αυτή την κατάσταση. Νόμιζα πως δεν θα σε ξαναέβλεπα ποτέ. Θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Ήσουν και θα είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Δεν γλιτώνεις τόσο εύκολα από μένα. Καλημέρα. Πού ήσουν? Για τρέξιμο. Εσύ τι έκανες? Όπως με άφησες. Καλώς όρισες.
Πώς ήταν η μέρα σου? Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω κάτι για το φαγητό. Απ' την αρχή σου είπα, αν θέλεις κατοικίδιο θα το φροντίζεις μόνος σου. Αλλά βέβαια, ο καλός ο Πέτρος που βγάζει πάντα την ουρά του απ' έξω. Ξέρεις ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ θα βγάζω πάντα το φίδι απ' την τρύπα. Συμπεριφέρεσαι σαν μωρό. Δεν θα βαρέθω ποτέ να σου το λέω αυτό. Και μην αρχίζεις τώρα τα καλοπιασήματα και τις αγκαλιές, γιατί δεν θα τα καταφέρεις αυτή τη φορά. Δεν θα πεις κάτι? Ξέρεις, δεν προγραμματίστηκα για τέτοιες συνθήκες. Δεν μαλώσαμε ποτέ online, οπότε δεν ξέρω... Τι εννοείς δεν ξέρεις? Υπερασπίσου τον εαυτό σου. Πες πως έχω λάθος. Κάνε κάτι! Είσαι καλά? Before the dawn.